Δήμους και στις περιφέρειες και σε ευρωεκλογές και σε εθνικές εκλογές, με διαβαθμίσεις βεβαίως και με βάση και την τοπικότητα των προβλημάτων, κρίνεται ένα θέμα. Να ιτηθεί η πολιτική της λιτότητας. Και εδώ επαναλαμβάνω σε όλα τα επίπεδα και στην Ευρώπη. Όλα τα άλλα τα αγαπησιάρικα, τον οικιανόκρανη, δεν τα μασάει ο κόσμος. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει συνεχώς επιβάρυνση των οικογενειακών εισοδημάτων. Αυτά δεν γίνονται εξαρτητικά. Υπάρχει καταβαράρθρωση του οικολογικού περιβάλλοντος. Περνάνε τώρα ένα νόμο. Έχει γίνει διαβούλευση από το ίντερνετ για τις ακτές, για τις παραλίες που τα δίνουν όλα στα μεγάλα συμφέροντα και νομιμοποιούν τα αυθαίρετα. Υπάρχει καταστροφή σε όλα τα επίπεδα της Ελλάδος. Για να σταματήσει αυτή η καταστροφή, πρέπει να υπάρξει δημοκρατική ανατροπή. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι ίδιοι ομολογούν δεν είναι παράγοντες σταθερότητας, είναι παράγοντες πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας. Ο ένας απειλεί όταν δεν πάρει ποσοστό θα φύγει και θα ρίξει την κυβέρνηση, και ο άλλος λέει για να ζήσω, ας πεθάνει ο άλλος. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Εμφανίζεται, ένα λεπτό ναι. Κύριε Φίλη, γιατί εμφανίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφεύγει σε ορισμένες, κατά τη γνώμη μου, παλαιοκομματικές μεθόδους του τύπου θα δώσουμε ρεύμα σε όλους. Αυτό είναι παλαιοκομματικό. Το να έχει ζεστασιά ο κόσμος και ρεύμα είναι παραδοσιακό. Τι λέτε λοιπόν. Σας παρακαλώ, μην μου το όχι σε μένα. 400.000 νοικοκυριά κοστολογημένη πρόταση. Κύριε Φίλη, αυτό είναι. Όχι, αφήστε, αυτό είπε. Σε μένα. Αυτό είπε. Αυτά έρχονται κοστολογημένα. Κοστολογημένα, βέβαια. Όταν δεν έρχονται κοστολογημένα. Αυτό είναι όμως. Τότε υπάρχει παλαιοκομματισμό. Και λυπάμαι που ήρθε κοστολογημένα. Βεβαίως και είναι. Να το ζητήσετε. Πού? Είναι κοστολογημένα. Με συγχωρείτε, όταν το ανακοινώνει ο αρχηγός. Τι θέλει να σα βάλουμε και τα υποδείξει. Δεν πρέπει να εμφανίζει την κοστολόγηση. Είναι χρέος κοινωνικό. Όσο και αν κοστίζει. Τι θα πει να το ζητήσετε, καινούριο είναι αυτό. Να ολοκληρώσω. Είναι σαν να πω εγώ σε κάποιον που δεν καταλαβαίνει τον τίτλο της εφημερίδας, να είμαι κι εγώ δίπλα στο περίπτερο, να του τον εξηγώ. Μα τι λέτε τώρα, να τρελαθούμε τελείως. Να σα απαντήσω αμέσως. Να πηγαίνω κι εγώ από δίπλα να λέω δεν το κατάλαβε. Να το εξηγήσω. Είναι κοινωνικό καθήκον και προτεραιότητα. Όσο και αν κοστίζει. Να έχει ζεστασιά και ρεύμα ηλεκτρικό. Ο κόσμος. Συμφωνώ 1000% μαζί σας. Υπάρχουν και τα νούμερα. Τα λεφτά. Υπάρχουν από και τα πού? Νούμερα. Από το ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ. Από ΔΕΗ. Από το δημόσιο προπολογισμό. Από το δημόσιο προπολογισμό. Από αναδιανομή. Αν δεν μπορούσε. Από ψυχολογία που δεν μαζεύεται. Από εκεί. Νικό. Από το μέλλον που δεν δίνεται. Αν δεν έβγαινε η ΔΕΗ. Και το σημαντικότερο είναι ολοκληρώσει. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αλλά το δικαιούμαι νομίζω. Αν η ΔΕΗ είπε κάτι για τη ΔΕΗ. Αν η ΔΕΗ, αν η χώρα δεν είχε κάνει αυτά τα βήματα, θέλετε να είναι λίγα, λίγα. Αν δεν έκανε αυτά τα βήματα, να μπορούν να βγαίνουν να δανείζονται οι τραπεζές της, ναι. Η ΔΕΗ, διότι 700 εκατομμύρια. Το φιλέτο, πουλάτε το φιλέτο στα μεγάλα συμφέροντα. Το ξεχνάτε αυτό. Έτοιμο το έχετε μπροστά. Νίκο μου, είναι 700 εκατομμύρια να έχει υπερκαλύψει 6 φορές αυτό που ζήτησε. Το κατάλαβα το πώς θα πάρεις εσύ λεφτά για να δώσεις τζάμπα. Για πες μου. Άρα αν η χώρα δεν μπορεί να βγει να δανειστεί. Δεν δίνουμε τζάμπα λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν, υπάρχει φορολογία που δεν μαζεύεται. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν αυτά. Το ότι έχουμε δημόσιο, ότι έχουμε εισρωή χρημάτων. Η φοβερή ιστορία. Είναι η εισρωή κεφαλαίου που πιάνει θέσεις. Αυτό το θέμα. Για το ξεπούλημα. Δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ που πήρε τα λεφτά δεν θα πρέπει εσύ που λες ότι εγώ θέλω να δώσω τζάμπα ρεύμα. Η ΔΕΗ πήρε τα λεφτά για να την πουλήσετε τώρα, κύριε Μιχαλάκη. Το ξεχνάτε αυτό. Ετοιμάζετε νομοσχέδιο. Γιατί κακό είναι να την πουλήσουμε. Γιατί είναι, κύριε. Το φιλέτο πηγαίνει εκεί. Ποιο φιλέτο. Τα φιλέτα αν τα πουλάγαμε στην ώρα του ή τα ιδιωτικοποιούσαμε όπως έπρεπε. Αυτή τη στιγμή. Και τώρα τα ξεπουλάμε. Δηλαδή πριν 10 χρόνια και 15 με την νοοτροπία. Δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου. Μα ποτέ δεν θα γίνονται. Γίνεται ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Μα δεν υπάρχει άλλο. Και τελειώνω. Επειδή δεν ξαναλέω, εγώ δεν είμαι οικιανόκρανος. Πάντως, αν δεν υπήρχαν οικιανόκρανοι. Αν δεν υπήρχαν οικιανόκρανοι, θα είχαν γίνει μεγάλη σφαγή. Με τη λιτότητα, χωρίς τη λιτότητα. Νίκο, αν δεν υπήρχαν οικιανόκρανοι, θα είχαν γίνει μεγάλη σφαγή. Δεν απέτασαν πολέμους. Αφήστε, κύριε οικιανόκρανοι. Κύριε οικιανόκρανοι, δεν απέτασαν πολέμους. Πάμε στην ουσία όμως τώρα. Η ουσία, του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, για να απαντήσω σε αυτό που είπε ένας κύριος ερώτηση, είναι αν η αναθέρμανση, η επανεκκίνηση όπως λένε της οικονομίας θα γίνει με επενδύσεις. Ποιανό? Του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Α, επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχουν μπροστά. Τις είδαμε. Θα βρούμε το πρέπει δημοσίου. Το κράτος λοιπόν, γι' αυτό είναι θέμα ενός άλλου προϋπολογισμού. Είναι μια αντίληψη που έχει να κάνει και με την ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως υπήρχε παλιότερα. Σε όλο τον κόσμο. Κάνετε λάθος. Απέτυχε. Αν υπάρχει ακόμα και στην Αμερική στοιχειώδης επανεκκίνηση, είναι για αυτόν τον λόγο. Για ότι το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη
τη επανεκκίνηση τη οικονομία. Το κράτο είναι κρίσιμο θέμα. Είναι κρίσιμο θέμα αυτό. Κύριε Φίλη, στην Αμερική κόψανε χρήμα. Κόψανε χρήμα στην Αμερική. Και στην Ελλάδα, εάν ζήσετε γύρω σα, θα δείτε ότι η φοροδιαφυγή από του πλουσίου είναι μεγάλη. Δεν είναι μικρή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος. Δεν μπορεί όμως, κύριε Φίλη, να αποτελεί το καταφύγιο. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έχει ζητήσει.